не хлебай ничего. Ты правильно придумал. Πώς έμαθες ότι σκοτώθηκε ο άντρας σου, ποιος το είπε? Ήταν ένας μπίμου, κουνιάδος μπίμου. Ναι, ναι. Ήταν, του λέγανε, δεν ξέρω πώς τον λέγανε, δεν ξέρω. Και ήταν μαζί. Α. Τότε περνάγαν τα γράμματα από την Βουλουκρισία. Ναι. Και δεν Αθηνανή. Και έγραψε ένα γράμμα στο δίπλα εκεί σε ένα μπάρκο που είχα, Μαργυρίου. Λέει, θες να μάθεις για τον Αθηνάς, τον Παπα Κωνσταντίνο. Ναι. Ουρά, λέει, ουρά, αρβανίτκα. Ναι. Σκοτώθηκε. Έτσι το είπε, αμέσως. Ναι. Σκοτώθηκε, λέει. Θανάσου, Παπα Κωνσταντίνο, σκοτώθηκε. Δεν το ξέρει ότι ήσουν η γυναίκα του. Ε? Δεν το ξέρει ότι ήσουν η γυναίκα του εσύ. Αυτός το ξέρει ότι είναι... Δεν του μεταδάσουν σημαία, του ξέρανε. Την είχα εγώ, αλλά να μην... γλάψουν από τη χαπηδάκια μικρά να με. Α. Δεν ξέρω, μη φόβαν, δεν το λίγανε. Ναι. Σε κάνα τεταρτάκι. Αυτά δεν τι πέρασα εγώ, αλλά. Λέω, σε έτσι μάθω τα παιδάκια μου πιο τρίο. Η χώνα καθάνω και στην παρέτσια, ούτε ξύλα. Κάτι παπούτσια δεν είχα, κάτι κατσάρια είχα. Κάτι μουρίδες με κάτι με ξύλα από κάτω. Ελά δεν είχα. Πιτρένιο δεν... Έρχεσαι στον ίχνο, ψήμι δεν είμαι πιο αρκούντα. Τι έκανα, πώς δεν είχα να δω τα παιδιά εγώ. Πάλι έχει λεξίδα στην πλάτη μου, έχω βάλει το απάστο. Έχεις πάει στην Αλβανία, λέω, με τον Παρπαθανάς, μαζί. Με τον Θανάς, όχι, μαζί δεν είχα πάει. Πότε δεν είχε πάει μπροστά. Α, είχε πάει πιο νωρίς. Είχε πάει μπροστά. Ήσουν πιο, μικρο... ήταν πιο μικρός εσύ. Είχε ρωτήσκενος. Α, έχει πάει για την Αγία. Έχει πάει για γαλόνια, ξέρω τι είχε πάει. Ναι. Α, έχει πάει από μόνος του, τα ζήτα και φθηνό. Είχε ρωτής. Εγώ πήγα με στρατό... την επιστράτευση. Με το στρατό, ναι. Πήγαν πολλοί από εδώ, με την επιστράτευση. Έχεις δώσει κι εσύ μάχες και απάνω, ε. Τι να έχω. Ή και απάνω στο Καλπάκι, στην Κόγνιτσα, που είχες πάει. Ναι, έχουν περάσει όλα και. Όλα τα λιμέρια, ε. Όλα τα Αλβανίες, τα ρήπια. Και μετά πώς, μετά πώς γυρίσατε πίσω? Ότι γύρισαν πίσω. Α. Τι μεγάλη Παρασκευή. Με τα πόδια. Σαν σήμερα. Με τα πόδια. Μεγάλη Πέμπτη. Ναι. Σαν σήμερα. Με τα πόδια, λέω, γυρίσατε. Με τα πόδια. Ναι, ναι. Αυτά ήταν τα πρώτα τα παιδιά. Η Μαριό ήταν η τελευταία. Παπλού φύγε. Η Μαριό είναι μικρότερη. Ή η Μαριό ή η Ουλία ήταν τα τελευταία. Μαριό, κάτσε εδώ, Μαριό. Και εσύ δεν τους μου πεις καμιά. Ναι, ακόμα. Που είχαμε σεντάρτης, τι έπαιρνες. Ε, σεντάρτης, τι έπαιρνες. Ποιος εγώ. Να, πες εσύ. Να με σκοτώσεις, έγινε σου σκοτώσω. Αχ, τι τράψε εγώ με τις Τετάρτες. Άμα δεν είχα την εικόνα πάνω, θα είχα σκοτωθεί. Γιατί? Θα σε σκοτώναν οι Αντάρτες? Οι Αντάρτες θα σε σκοτώναν. Λες, πάση πόλεμο, ξέρεις μόνο εσύ. Όχι. Είχα την εικόνα εδώ. Πέρασαμε από τη Λαμία, φύγαμε από τη Γούρα. Και πέρασαμε και την Λιπάρ. Να πάμε στα Μπαρδούσα. Ναι. Πιάσαμε μπροστά. Οπότε να δάξει τα πάνω. Πέρα να στρατιώτησε. Απάνω. Γιατί ήταν κόμματα κόμματα. Όπως είναι. Δεν το ξέρεις ότι ο Μαγιάς πόλεμος κάνει κόμματα κόμματα. Δεν είναι μόνο κόμματα. Μόνο κόμματα. Λοιπόν, περνάω από τη Λαμία και βρίσκω ένα πουλί εικόνες. Παίρνω μια εικόνα Χριστός και Παναγία. Ναι. Δεν Χριστέ μου Παναγία, Χριστός. Δεν με πήρε καμιά σφαίρα. Έγινε μάχη όμως. Έγινε μάχη. Μάχη. Δεν σκοτώθηκα πήγαινε τα δυο άτομα για 5 λεπτά. Στο σταμάτη. Πατέρα μου, παιδί. Ναι. Τι έγινε. Μόνο γράμμα να πάω να τον είδω. Πού τον σκοτώσαν δηλαδή. Στη φυλακή, στην Κόνιτσα. Παρακόν. Γιατί μετά από 8 μέρες. Δηλαδή σε υπηρετούσε από άλλο στρατόπεδο. Την πρώτη μέρα τον είχαν εκτελέσει. Εσύ σε ποιο σημείο υπηρετούσε τότε? Εγώ ήμουν στα δικά τη μοιραρχία σειρματιστή. Ποιο... Στο γράμμο. Δηλαδή κοντά εκεί. Ναι, κοντά εκεί που σκοτώθηκε. Δεν πήρε τηλέφωνο να πάω. Δεν κατάλαβα. Ήσουν κοντά με εκεί που ήταν τον Μπάρμπα. Βεβαίως. Δηλαδή το δικό σου τάγμα πολεμούσε τον Μπάρμπα σου. Ναι, εγώ σκότωνα τον Μπάρμπα μου. Δίθεν.
Λέω, αφού το τα ίδιο τάγμα ήταν. Δεν ήξερα ότι ήταν ο Παρμαμανιάς. Δεν κατέρχε, ήξερα εγώ. Απ' την άλλη μεριά ήταν θιά Μισταθούλα. Ήξερα εγώ, ήταν ο Παρμαμανίκος. Ο κουνιάδος. Δεν μου λες, εσύ ήσουν ενημερωμένος τότε ότι έχουν πάθει ο Παρμαμανίκος. Ήξερα ότι είχαν καθεί αυτοί οι άνθρωποι. Ας έχουν πάθει. Αλλά από την άκρα. Αφού ήμουν φαντάρος ήμουν. Είχαμε γράψει εμείς. Φαντάρος Λουχίας ήμουν με σχηματιστής ραδιοτηλεγραφίας και τα ρέστα. Λοιπόν μετά, Γιάννη μάνα και Μιχώ, με βάλει μέσα στην αχυρώνα με τάχερα. Να μη σε βρούνε. Να μη με βρούνε. Ναι. Και όταν ερχόταν έτσι λέγανε ή θα βγάλεις τα παιδιά σου ή ναι. θα βάλουν φωτιά στο σπίτι να σε κάψουν. Της μάνας σου. Ναι, ναι. της μάνας. Με φοβηρίζαν και ο πατέρα μου είχε φύγει. Ναι. Είχε φύγει λέει, δηλαδή, ναι. είχε καν πάει να κρυστούν. Πήγαν δύο φορές. Ναι. Εκεί στο σπίτι. Να βάλει φωτιά. Μετά την τρίτη φορά λέει η μάνα μου τότε θα γίνει. Πόση αντάρτιση ήταν αυτή δηλαδή για να πάρουν. Ήταν. Πότε την... ήταν. 400. Ήταν, ναι. Φάραγγα ολόκληρη. Λοιπόν, μη βγαίνει η μάνα ναι. να ετοιμαστού, να μην πάρουν οι αντάρτες. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πάρα τα πάψετε. Στην Τραγάνα Παντελμανιά. Ναι. Είχαν πάρα από εκεί ένα άτομο. Και λέει, έλα εδώ τώρα, ας το χωρίς και έξω η αυλή, η γιουμάτο αντάρτες είχαν το φούρνο, ψήνανε σφαχτά στο φούρνο το δικό μας. Ναι. Και αντάρτες, να. Του Μωρόνι εκεί μέσα, δηλαδή, ναι. στην πλατεία. Στην πλατεία ήταν το παλιό το σπίτι. Ήταν ομάδες αυτές με όπλα, με αυτά, να σκοτώσουν τους αντάρτες. Ναι. Οι αντάρτες όμως, από την άλλη πλευρά, λέγανε ότι εμείς είμαστε δημοκράτες, άνθρωποι καλοί, ξέρω εγώ, θα σας βοηθήσουν, θα σας κάνουν. Δηλαδή, τύχη γίνει. Μια ανησυχία από την κατοχή των Γερμανών, που δεν ξέραν πού βρισκόμαστε. Και άλλοι ήταν αριστεροί, άλλοι δεξιοί. Όπως τώρα, ναι. Και οι αριστεροί είχαν πάθει τα πάνδυνα. Δηλαδή, εμείς όμως, με τη μεγαλύτερη δύναμη που είχαν και με τη βοήθεια των Εγγλέζων τότε, μας βοήθησαν οι Εγγλέζοι να σκοτώσουμε τους αντάρτες. Αντάρτες, οι οποίοι ήταν ο αδερφός μου, ήταν ο πεθερός σου, ήταν ο κουνιάδος μου. Το παιδί σου. Αυτοί οι άνθρωποι, το παιδί, εμείς, δεν ξέρω εγώ, σκοτώσαμε δηλαδή εμείς τα αδέρφια μας. Ναι, για να μπορούν αυτοί μετά να αναλάβουν. Για να επικρατήσει δεξιά. Αυτά τα και να επικρατήσει και η Αμερική με την Αγγλία. Μπράβο. Γιατί ήταν καταρχάς... Η Αγγλία ήταν τότε. Η Αγγλία.